άλλα μετάλλια του Αγαπητοράκια στον Ανάγιο Βασινά. Μας έχει λείψει εμάς τουλάχιστον το να βγαίνουμε από ένα γήπεδο και να βλέπουμε τον κόσμο να μας περιμένει. Εσάς να μας περιμένετε να πούμε δύο λόγια. Ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα μας δώσατε να μας δουν και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές του αγώνα. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Μακάρι τα μικρότερα παιδιά να είδαν κάτι από την ιστορία τη δική μας, από την παρέα μας. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, βγήκαμε όλοι υγιείς, το πιο σημαντικό, γιατί σε αυτήν την ηλικία νομίζω αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα, να βγούμε και να βγούμε σιδερένιοι. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να γίνονται τέτοια παιχνίδια, καλό είναι τα παιδιά του 2004 να εμφανιζόμαστε, οι νεότεροι να μαθαίνουν αυτά που μπορέσαμε και πετύχαμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Και εμείς να αισθανόμαστε πάλι παιδιά και ποδοσφαιριστές. Μίλησες για παρέες. Είστε μια παρέα πολύ δυνατή που μας έχετε χαρίσει στιγμές ανεξίτηλες. Σας βλέπουμε ότι ακόμα το ζείτε έτσι, σαν μικρά παιδιά. Θες να μας μιλήσεις λίγο, να μας βάλεις λίγο μέσα στα ποτήρια. Πώς το ζείτε εσείς όταν βρίσκεστε για κάποιο από αυτά τα φιλικά που κάνετε σε διάφορες πόλεις? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο νομίζω σε μια ομάδα είναι να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και των ανθρώπων που απαρτίζουν αυτήν την ομάδα. Εμείς, δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε εδώ και μια 15ετία να παραμένουμε μια παρέα, όπως είπατε. Το καλό κλίμα υπάρχει. Σίγουρα τη σημερινή εποχή μόνο ευχάριστο είναι το κλίμα. Όπου και να πας, δεν έχεις το άγχος και την πίεση που είχαμε τότε που βρισκόμασταν για κάποιο σημαντικό παιχνίδι. Αλλά είναι ένα παράδειγμα ζωής, νομίζω, είναι να βλέπουν οι νεότεροι και να μαθαίνουν ότι αν δεν υπάρχει καλό κλίμα, αν δεν υπάρχει ομοιογένεια σε μια ομάδα, είναι δύσκολο να πετύχει. Αν το εγώ δεν μπει κάτω από το εμείς, είναι πολύ δύσκολο. Για μας, επειδή μας έχει λείψει νομίζω, το θέλουμε πώς και πώς το να ξαναβρεθούμε στα αποδυτήρια. Το κλίμα, όπως είπατε, είναι πολύ ωραίο. Να ξαναμπαίνεις μέσα, να βλέπεις γύρω-γύρω τα ντουλαπάκια με τη φανέλα σου να κρέμεται, να σε περιμένει τον προπονητή να σου μιλήσει, το φυσιοθεραπευτή να σου πει δύο λόγια, να σε βοηθήσει. Είναι κάτι που μας είχε λείψει. Είναι κάτι που μας έχει λείψει και γι' αυτό το ζούμε τόσο όμορφα. Σε ευχαριστούμε και νομίζω σε περιμένει ευχάριστη δουλειά. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό τώρα, ναι, για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μιχάλη, μία ακόμα ερώτηση. Ο Κόλλερ, τι κάνει εσύ? Εντάξει, δεν έχω γνώση ότι κάνει το παιδί να είναι καλά και αυτός και η οικογένειά του. Δεν έχει. Ευχαριστώ, καταλαβαίνω. Ήταν ο πιο δύσκολος εκθετικός που αντιμετώπισες? Ναι, το έχω δηλώσει σε συνέντευξή μου λόγω σωματότυπου. Ήταν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που μαρκάρει. Δεν θέλω να πω καλύτερος ή όντως, γιατί δεν είναι ωραίο να υποτιμήσω κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά σαν σωματότυπος δεν μου τέριαζε και θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ναι, σίγουρα είναι ιδιαίτερο να μας ετοιμάνει με την παρουσία τους σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια εκδήλωση, ένα πολύ ωραίο γεγονός για την πόλη μας και νομίζω ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο το απόλαυσε και επιτέλους είδαμε και από κοντά αυτοί που δεν τους έχουν δει, τουλάχιστον τα παιδιά που μας έβγαλαν στους δρόμους να πανηγυρίσουμε την τρομερή κατάκτηση του 2004. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, ήταν καλό, όντως. Ήταν ωραία. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το βασικότερο είναι η συγκίνηση, δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλη την πόλη των Ιωαννίνων που, για το κάλεσμα που μας έκανε να έρθουμε σε μια ιστορική μέρα για τα Γιάννενα. Είναι τιμή και χαρά για εμάς να βρισκόμαστε σε τέτοια γεγονότα, γιατί αυτή η ομάδα αντικατοπτρίζει καθαρά την Ελλάδα. Οπότε, ό,τι έχει σχέση με παράδοση, με ελληνικό, νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βρισκόμαστε εδώ πέρα
και για τον κόσμο που βρίσκεται και στο γήπεδο και έξω και περιμένουν τα παιδάκια, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο για όλους μας, γιατί σημαίνει ότι αυτή η ομάδα πραγματικά έδωσε κάτι πολύ δυνατό στη χώρα μας και είναι παράδειγμα προς μίμηση και για τα παιδάκια ακόμη όταν μάθουν, γιατί οι περισσότεροι ήταν αγέννητοι, όταν μάθουν το πώς μια ομάδα μπορεί να κατακτήσει με 2-3 σημαντικά πράγματα, 2-3 στοιχεία, μπορεί να κατακτήσει στόχους οι οποίοι είτε στο όνειρο κανενός από εμάς δεν ήταν, κακά τα ψέματα και από εσάς, έτσι από όλους τους Έλληνες. Νομίζω ότι μόνο συγκίνηση και τίποτα άλλο μπορεί να μας... Λίγο πολύ για τις αποδυτήρια. Όπως έχεις πει και πάλι, όσο έχει πει. Δεν έτσι. Όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Έχει γίνει νομίζω βίωμα όλων αυτό. Οπότε όσο περνάνε και τα χρόνια, 15 είπες Δημήτρη, πολλά 15. Χρόνια είναι, έτσι. Ναι, αλλά είδατε τις θέσεις κρατούσατε, ναι. Τάκλινο Βασινάς έκανε. Κοίταξε, είναι 2-3 οι οποίοι είναι σε υψηλό επίπεδο, έτσι. Είναι 2-3 παιδιά, 4 που είναι σε επίπεδο Super League. Οπότε εκεί στηριζόμαστε κι εμείς, μην νομίζεις. Α, δεν είσαι μέσα στους 4. Πλέον όχι, πλέον όχι. Απλά είμαι μέσα στους 4 σίγουρα στο να μιλάω. Οπότε αυτό δεν φεύγει. Ό,τι έλειπε σήμερα την 11η, μου είπαν ότι την κάνατε. Το team ήταν το προπονητικό, όχι. Εμείς έχουμε προπονητικό team, είναι ο κύριο Τοπαλίδη με τον κύριο Νικολαίδη. Νομίζω ότι και αυτοί δώσανε τα διαπιστευτήριά του και είναι σε καλή κατάσταση. Πήραν το match. Έβγαινε ένα παίκτη ανά μία ώρα, έτσι έχουμε μιλήσει. Υπήρχε άγχος δηλαδή για το πώς θα με πούμε. Όχι, απλά γίνεται rotation. Επειδή έχουμε επόμενα παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι χρειάζεται και το rotation. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Βέβαια, πιο ψηλό. Ναι, πώς είναι να παίρνεις οδηγίες από τον Ντέμι Νικολαίδη, ενώ εσύ είσαι ενεργεία προπονητής? Εντάξει, υπακούμε στις εντολές του προπονητή. Επομένως, κατέρτισε μια σωστή εντεκάδα πιστεύω, αφού ήμουν μέσα. Γιατί δέχτηκε αρκετές πιέσεις τον τελευταίο καιρό, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε τουλάχιστον πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν... Τέταρτο παιχνίδι, έτσι. Κύπρος, Ηράκλειο, Πάτρα, Γιάννενα. Συνεχίζουμε. Ναι. Εμείς η αποστολή μας είναι να μην χάνουμε πουθενά. Αυτό θέλουμε. Ναι, οι υπόλοιποι συμπαίκτες που έχουν βγει κάνουν να μην είναι περιβολικός τουλάχιστον 10 λεπτά για να περάσουν και να βγουν στο πούλμα. Είναι από τις εικόνες που βλέπεις τώρα μόλις γίνεται. Κοίταξε, αυτό ήθελα να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω μικρά παιδιά που ίσως ήταν αγέννητοι όταν εμείς πετύχαμε αυτό το... την κατάκτηση του Euro. Να έρθουν κοντά στο ποδόσφαιρο, καταρχήν να γίνουν καλοί φιλάθλοι. Αυτό θέλουμε, αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Και πραγματικά με χαρούμενος που βλέπω παιδιά να φωνάζουν τους ποδοσφαιριστές για αυτόγραφα και εμείς είμαστε εδώ για αυτούς.